Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Γιώργο μου, ναι, ναι. Από χθες τη νύχτα είμαι, έχουμε σήμερα το βράδυ ομιλία στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27. Έχουμε ομιλία σήμερα, 8 η ώρα το βράδυ. Ποιοι έχουν ομιλία? Η Ένωση Κεντρών. Α, η Ένωση Κεντρών, μάλιστα. Οι βιοτέχνες με καλέσανε, γιατί έχουν άγχος οι άνθρωποι με το τραπεζικό, με όλη την κατάσταση της οικονομίας. Και με έχουν καλέσει εδώ και... Οι βιοτέχνες Θεσσαλονίκης. Ναι, ήταν να γίνει ομιλία πιο παλιά και συνέπειψε την άλλη μέρα του δημοψηφίσματος και την αναβάλαμε για σήμερα. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, γιατί δεν ακούω εγώ Δημητράκη τώρα. Γιατί δεν ακούω. Εγώ σας ακούω κανονικά. Περιμένετε. Α, πρέπει να βγει και το αυτό. Συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούγεστε, εγώ δεν μπορώ να ακούσω. Α, εσείς δεν ακούτε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, σας ζητάω συγγνώμη, πείτε μου. Δηλαδή εσείς... Κύριε Πρόεδρε, πείτε, εγώ δεν θα ακούω. Άνοιξε λίγο από εκεί μέσα, μήπως ακούω και Δημητράκη. Πείτε μου τι έχετε σήμερα στο επιμελητήριο. Σήμερα στο επιμελητήριο έχουμε ομιλία. 8 η ώρα το βράδυ στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αριστοτέλους 27. 8 η ώρα το βράδυ. Η Ένωση Κεντρών, παρουσία βιοτεχνών και πλήθους κόσμου, η είσοδος ελεύθερη είναι. Μπορεί να έρθουν όλοι οι φίλοι να κουβεντιάσουμε. Κύριε Πρόεδρε, ωραίο αυτό σήμερα. Τι μας περιμένει εμάς τους Έλληνες? Και να ρωτήσω και κάτι, επειδή παίζει πολύ έντονα τελευταία. Ήτανε καλύτερα να πάμε σε ένα καινούργιο νόμισμα, σε ένα δεύτερο νόμισμα ή σε αυτό το χάλι που θα έχουμε τώρα? Όχι, ήταν λάθος. Ο κύριος Τσίπρας έπρεπε από το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο έπρεπε να είχε υπογράψει και θα ήταν μόνο 1,8 δις. Ενώ τώρα πήγαμε 13,5 δις στο μνημόνιο. Είναι πολύ στενός κορσές και βάλαμε και 50 δις ενέχειρο όλη τη δημόσια περιουσία μας. Δηλαδή η καθυστέρηση αυτή οδήγησε σε μία πλήρη ρήξη, οπότε ήρθε το τέλος. Ή ρήξη ή η όρη αυτή σκληρή. Από το δημοψήφισμα κνευρίστησαν οι ξένοι και χάσαν την εμπιστοσύνη τους. Καταλάβατε. Εσείς αν ήσασταν στη θέση του Τσίπρα. Ναι. Τι θα επιλέγατε, αν φεύγαμε από το Φεβρουάριο, τι θα επιλέγατε? Να προχωρούσαμε σε ρήξη. Όχι, τι θα επιλέγατε, ρήξη ή αυτό που θα επέλεγα, απλά θα τους έλεγα να γίνει μια συμφωνία, αλλά όχι με όρους αυτούς που λένε που είναι βλακώδεις και οι ξένοι και δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα και σε 2 μήνες θα είμαστε στον ίδιο παρανομαστή, αλλά να κόβαμε αυτά που σας έχω πει και πριν τις εκλογές του Γενάρη, τις πολυθεσίες, τις δεύτερες, τρίτες συντάξεις, γιατί έχουμε 319.000 τρίπλο συνταξιούχους. Κάπου άκουγα τον κύριο Ρωμανιά, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν και συνταξιούχους που παίρνουν 12 συντάξεις. Ναι, αλλά γιατί δεν τις κόβει όμως. Τις λέει, αλλά εδώ κανένα κράτος του κόσμου δεν έχει 2 συντάξεις, όλοι με 1. Μάλιστα. Πηγαίνετε Ιταλία, πηγαίνετε Γερμανία, πηγαίνετε Λουξεμβούργο, που θέλετε πηγαίνετε, Ολλανδία. Μόνο στην Ελλάδα είναι τα φαινόμενα αυτά. 3 συντάξεις, 319.000 άτομα, 3 συντάξεις. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω κύριε Πρόεδρε, δηλαδή, γιατί δεν μπορώ να σας ακούσω. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Αντί να ακολουθούμε την πολιτική του κοψίματος μισθών και συντάξεων και την πολιτική της υφέσεως που συνεχίζεται, έπρεπε να ακολουθούμε μια πολιτική να κόψουμε τις πατάλες και τις ασωτίες. Μάλιστα. Και από το δικοματισμού της ελίτ τα προνόμια. Αν αυτό το κάναμε όχι τώρα και από παλιότερα αν το κάναμε, δεν θα χρειαζόντουσαν ούτε μνημόνια, το λέω βασίμως, εγώ εκπροσωπώ τον τρίτο δρόμο, όχι τον δρόμο των μνημονίων, αλλά ούτε και τον δρόμο ας πούμε της τρέλας προς τη δραχμή που θα ήταν τώρα καταστροφική αυτή η κατάσταση. Εκπροσωπώ τον δρόμο του να φτιάξουμε το κράτος από την αρχή, στενοχωρώντας ίσως κάποιους βολεμένους, αλλά φέρνοντας αποτέλεσμα και κρατώντας την περηφάνεια μας. Κύριε Πρόεδρε, όμως συγγνώμη, το κράτος από την αρχή φτιάχνεται με εργασία, πρόγραμμα και τιμιότητα. Και τα 3 λείπουν από τον Έλληνα. Νομίζω ότι εδώ είναι ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό που μέχρι τώρα ήθελε να συναλλάσσεται με τα κόμματα, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί με μια διάφανη μέθοδο διακυβέρνησης,
όλοι και το 1 ευρώ να ξοδεύουμε στο δημόσιο να μπαίνει στο ίντερνετ, να το βλέπουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να, τα, οι προσλήψεις θα γίνονται από γραφεία ανέβρεσης εργασίας. Τι είχες πατήσει, μέσα ένα κουμπί πάτσες και με έστειλες. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Δηλαδή, μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω τώρα. Όλες οι προσλήψεις να γίνονται από γραφεία ανέβρεσης εργασίας και όχι από τα κόμματα. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι ένα νέο ξεκίνημα. Να κόψουμε, είπαμε, διπλές, τριπλές συντάξεις. Να απαγορέψουμε στους συνταξιούχους να εργάζονται όταν παίρνουν πάνω από 1000 ευρώ. Όταν παίρνει σύνταξη πάνω από 1000 ευρώ και εργάζεσαι, πιάνει τη θέση ενός. Εννοείται, αυτό είναι που αυτονόητα. Είναι άνεργος. Ναι, για όμως, να μην μακρηγορούμε, αυτό θα τα πείτε. Όμως 400.000 συμπολίτε μας, κύριε Γιώργο, είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τα παίρνουν μαύρα. Και θεωρώ πλέον, κύριε Πρόεδρε, ότι μεγάλο, πολύ μεγάλο, σε πολύ μεγάλο βαθμό η κατάσταση της χώρας οφείλεται σε αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους που μπήκαν από τα, παράθυρα, λέω, από τα επειδή, παραθυράκια. Επειδή και στην τελευταίο μνημόνιο πάλι ρίχνονται στον ιδιωτικό τομέα τα βάρη και ο δημόσιος τομέας μένει άθικτος. Αυτό είναι μέγα λάθος του κυρίου Τσίπρα και μέγα λάθος όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα. Γι' αυτό η είσοδος της Ένωσης Κεντρών στη Βουλή θα αλλάξει ριζικά την νοοτροπία. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ένα τελευταίο γιατί ναι, πρέπει να φύγω γρήγορα. Παρακαλώ, κύριε Γιώργο. Τι μας περιμένει το επόμενο το χειμώνα, μάλλον θα το βγάλουμε, πώς το βγάλουμε? Όχι, θα κάνουμε εκλογές τώρα, επειδή είναι κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που δεν έχει δεδηλωμένη, έχει μόνο 123 έδρες, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και είναι μεγάλο βάρος αυτό για την κυβέρνηση. Ψηφιστούν τα νέα προαπαιτούμενα και μετά. Θα ψηφιστούν τα νέα προαπαιτούμενα και αμέσως με 13 περίπου Σεπτεμβρίου βλέπω εγώ τις εκλογές. Τι μας προτείνετε να ψηφίσουμε? Θα προκηρυχθούν γύρω στις 20 Αυγούστου. Συγγνώμη λίγο. Και ένα τελευταίο. Ναι, ναι. Τι μας προτείνετε να ψηφίσουμε για να σωθούμε? Εμάς τους αγνούς Έλληνες, ναι, που δεν υπήρξαμε ποτέ κομματόσχυλα κανενός, δεν ζητήσαμε χάρη και από, ναι, ναι, ρουσφέτη από κανέναν. Τι μας προτείνετε? Αυτό ακριβώς πρεσβεύει ένας κεντρών, κύριε Γιώργο μου. Αυτό πρεσβεύει. Να παραμερίσουμε τα κομματόσχυλα, τις εύνοιες, τις χάρες, τον πλάγιο τρόπο και να ακολουθήσουμε τον ευθύ. Yes. Αυτό και είμαι περήφανος που η Θεσσαλονίκη έδωσε το προβάδισμα και τώρα αναγκάζεται και ακολουθεί ή αναγκάζεται ή ευθυγραμμίζεται, εν πάση περιπτώσει, όλη η χώρα. Εννοείται η Θεσσαλονίκη είναι πάντα η Θεσσαλονίκη πρωτοπόρος. Είναι πρωτοπόρος για την αγνή. Η Θεσσαλονίκη δεν περιμένουν, ναι, να πει το Μέγκα και ο Αντένα ψηφίστε Λεβέντη. Το κάνει, είδαν την αδικία, είδαν τα βιντεάκια που κυκλοφορούσαν που τα είχα προβλέψει όλα. Είδανε ότι επαληθεύτηκα σε όλα. Είδανε τα κανάλια που δεν με μεταδίδανε και τώρα με τα βίας με μεταδίδουνε μόνο 10 λεπτά. Δεν με αφήνει να πω τις απόψεις μου να τις καταλάβει ο κόσμος. Και ξέρετε κάτι, κύριε δηλαδή, Πρόεδρε. Μου λένε τηλεγραφικά, πες 10 λεπτά. Ναι, ναι. Τι να πω σε 10 λεπτά, Γιώργο μου? Και να σου πω κάτι. Αυτή η χώρα έχει γίνει αχούρη και σαπίλα. Τι να πω. Εδώ θα έχετε πάντα χώρο στον αρένα, να εντάξει, το ξέρετε. Δεν μιλάμε για αρένα. Άλλο σας λέω τώρα. Αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι δημοσιογράφοι, ναι, που σας βγάζουν, σας χρησιμοποιούν, πιστεύω, ναι, ναι, σε τι. Επειδή πάλι οι αλήθειες που λέτε είναι κατά των καινούριων, ναι, και αυτοί, ναι, είναι με, με τα, ναι, παλιά λαμόγια. Ναι, ναι, αφού συνέχεια τους ίδιους. Δηλαδή με βγάζουν 10 λεφτά και μετά λένε ο κύριος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ποτάμι, σερβίρουν όλους τους ίδιους. Όλους τους ίδιους. Δηλαδή ένα σύστημα που για άλλοθη βγάζει το Λεβέντη 10 λεφτά και μετά συνεχίζει να προπαγανδίζει επί τα αυτά. Τα ίδια και τα ίδια. Αυτή είναι η Ελλάδα. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, είπαμε σήμερα έτσι, ναι, Δευτέρα, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 8 ώρα το βράδυ είναι η ομιλία μου. Αριστοτέλους 27, σας αγαπώ και σας ασπάζω με όλους. Καλή στη Βόρεια Ελλάδα. Καλή επιτυχία να έχετε, όλους, Γιώργο. Να είστε καλά. Yeah. Γεια σας, γεια σας. Συγκινεί τον πρόεδρο να μιλάει στις